Είχαμε άλλη μία εξέλιξη, πολύ σοβαρή στα εθνικά θέματα. Εγώ αρχίζω και υποψιάζομαι πλέον ότι ο, ο Άρης Οσπίνος ε, έχει απόλυτη βάση σε αυτό που λέει. Χθες, μεγάλο Ισραηλινό μέσο αποκάλυψε πως θα γίνει συνάντηση Νετανιάχου Ερντογάν στην Άγκυρα με βασικό κομμάτι την διέλευση Άγκυρα. του Ισραηλινού Μέσα την... αερίου -τουρκία, μέσω Τουρκίας. Μέσα από την Κυπριακή ΑΟΖΕ. Αυτό! Μέσω αυτό πε, Ανδρέα. Και θα πρέπει μέσω Κυπριακή ΑΟΣ. Έμεση αναγνώριση. Όχι έμεση. Άμεση αυτό αναγνώριση. Επομένα, από ποιο? Από το Ισραήλ. Γιατί, προσέξτε. Είχε κάνει άλλη μια σοβαρότατη καταγγελία ο κ. Σοβελόπουλο. Ότι ο αγωγό. Παίρνει την με... είδηση, Ανδρέα, γιατί ο κόσμο δεν τα ξέρει. Δεν τα ακούει πουθενά αλλού. Από Ισραηλινό μέσο. Από Ισραηλινό, όχι τουρκικό. Ότι ο Ισραήλ, Νετανιάκου... Τουρκία. Ο Νετανιάχου θα πάει στην Άγκυρα για να συζητήσει το ενδεχόμενο τη μεταφορά του Ισραηλινού φυσικού αερίου μέσω Τουρκία με αγωγό που θα περνάει από τα κατεχόμενα. Με. Έτσι, αυτό καταλαβαίνετε. Ότι είναι έσχατη προδοσία. Γιατί είναι όντω έσχατη προδοσία η ακύρωση του αγωγού EastMed, η μεγαλύτερη επιτυχία τη ελληνική διπλωματία εδώ και δεκαετίε καταστράφηκε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τουρκικό δάκτυλο μέσα στο State Department που το αποκάλυψαν οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτέ, ο Γκά Μπιλιράκη και η Νικόλ Μαλιωτάκη που προσκόμισαν την επιστολή, παιδιά. Νάστουράκογλου, Ντουράκογλου, τουρκάλα υψηλόβαθμο στο State Department, εξαπάτησε το Κογκρέσο λέγοντα πω ο EastMed που ήταν νόμο του Αμερικανικού κράτου. Ξαφνικά δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσέξτε τι έκανε ο τεκμηρίωνε την αδιάλειπτη συνέχεια του ελληνισμού. Από την Κέρκυρα μέχρι την Κερίνια. Αυτό ήταν ο Μεντ. Και ο κύριο Μητσοτάκη, παρότι υπέγραψε τη Λεόντιο Συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε, δέχθηκε την ακύρωση του Μεντ, που ήταν τουρκικό δάκτυλο. Και αν τότε μα λέγανε συνωμοσιολόγου, τώρα που οι Ισραηλοί αποκαλύπτουν ότι λόγω τη ακύρωση του Μεντ η Τουρκία θα περάσει το Ισραηλινό φυσικό αέριο καθιστώντας έτσι ολόκληρη την Ευρώπη όμοιρο της Τουρκίας, νομίζουμε ότι μάλλον επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που λέγαμε εμείς και σε αυτά που έλεγαν οι πατριώτες οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές. Πολλοί θα πρέπει να απολογηθούν Ανδρέα Καψαμπέλη και Άρης Πίνο, γιατί αυτή η είδηση δεν έπαιξε πουθενά, μα πουθενά, σε κανένα μέσο.